Γεια σου! Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω! Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων! Ετοιμάζουμε μια παράσταση κουκλοθέατρου! Αυτή τη στιγμή η Σίση, η Φιφή και ο Ζήσης ετοιμάζουν τις κούκλες! Πάμε να τους βρούμε! Σήμερα φτιάχνουμε κούκλες για το κουκλοθέατρο! Η ΣΥΣη! φτιάχνει πειρατέ και βασίλισσε. Και η Φιφί έφτιαξε τον εαυτό τη σε κούκλα. Ο Ζήση έφτιαξε ένα σκύλο μαριονέτα που περπατάει. Είναι πολύ έξυπνο. Πάμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Χαίρετε κυρίε και κύριοι και καλώ ήλθατε στο κουκλοθέατρο τη χώρα των γνώσεων. <χει> Κάνω πρόβα γιατί σήμερα ετοιμαζόμαστε να παίξουμε κουκλοθέατρο. Φτιάχνω κούκλες από παλιές κάλτσες. Είναι οι δικέ μου παλιές κάλτσες, Φιφί. Ναι, το ξέρω. Είναι γεμάτες τρύπε! Ο Ζήσης και εγώ φτιάχνουμε κούκλες από χαρτόνι και κόλλα. Φτιάχνουμε ζώα και ανθρώπους. Έχω ένα σκύλο μαριονέτα. Μπορώ να τον κάνω να περπατάει. Κοίτα! Πού είναι ο Μίμης, υποτίθεται ότι θα μας βοηθούσε. Παπα, κύριε Κόρακα, είσαι πάρα πολύ μεγάλο κοράκι. Το ξέρω, θα φάω όλους τους σπόρους από το χωράφι σου. Όχι, σε παρακαλώ, ο αγρότης φύτεψε τους σπόρους για να γίνουν καλαμπόκι. Θα πρέπει να σε διώξω. Κάπου την ξέρω αυτή τη φωνή. Δεν σε φοβάμαι μικρού σκιάχτρος γιατί με πολύ μεγάλο πουλί εγώ. Νιάου, πω πω, μια τρομακτική γάτα, καρός να φεύγω. Σε ευχαριστώ γατούλα, το έβαλε στη θέση του το άτακτο κοράκι. Τέλεια! Εσύ δεν είσαι μίμη! Ευχαριστώ! Ευχαριστώ! Πλάκα είχε η ιστορία σου, Μίμη. Εσύ την σκαρφίστηκες. Ναι. Θυμήθηκα το σκιάχτρο που δεν μπορούσε να διώξει τα πουλιά. Θυμάστε εκείνο που είδαμε στο αγρόκτημα. Μου αρέσει το κουκλοθέατρο. Μπορεί κανείς να σκαρφιστεί απίθανες ιστορίες και να γίνει ό,τι... Μπορείς να πάρεις μέρος και εσύ. Κάνε κλικ τριγύρω και δες τι συμβαίνει. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν συναντάς τη βασίλισσα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν συναντάς τη βασίλισσα. Είμαι το σκιάχτρο! Σε τρόμαξα! Μιαου! Μιαου! Ουφ! Ουφ! Κρά! Φιλαράκι! Είμαι κοράκι! Μουου. Είμαι το σκιάχτρο! Σε τρόμαξα! Στεριά στον ορίζοντα! Ετοιμάσου να ακούσεις ένα παραμύθι! Γεια σου! Καλώς ήλθες στο θαυμάσιο κουκλοθέατρο της Φιφής! Κάθεσε αναπαυτικά! Θα σου διηγηθώ ένα θαυμάσιο παραμύθι χρησιμοποιώντας τις κούκλες που φτιάξαμε με τους φίλους μου! Άκουσε το παραμύθι προσεκτικά, γιατί μετά θα σου κάνω ερωτήσεις. Θα σου κάνω τέσσερις ερωτήσεις στη μέση του παραμυθιού και άλλες τέσσερις στο τέλος. Αν απαντήσεις σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, θα σου χαρίσω ένα υπέροχο κομμάτι του παζλ. Πριν σου διηγηθώ το παραμύθι μου, θέλω να ξέρω πόση προσοχή δίνεις. Αν δίνεις πολύ προσοχή, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως δεν σου ξεφεύγει τίποτε, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Ας ξεκινήσει λοιπόν το κουκλοθέατρο! Ο τίτλος του παραμυθιού είναι Το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πολύ φιλικό κοριτσάκι που λεγόταν Φιθή και περπατούσε στην εξοχή αμέριμνα μέσα από τα χωράφια. Τότε συνάντησε ένα κοράκι που τσιμπολογούσε σπόρου σε ένα χωράφι. Χααα! Γεια σου, κύριε Κόρακα! Τι κάνεις! Τρώω το μεσημεριανό μου! του σπόρους του αγρότη! Αυτό δεν είναι πολύ σωστό! Κάτι πρέπει να φάω κι εγώ! Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα σκουλίκια! Εσένα! Αυτό όλοι το ξέρουν! Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα καρότα! «Τα καρότα είπες! Έχεις δει το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου!» «Όχι! Το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου! Και πού βρίσκεται!» «Δεν έχω χρόνο για να σου δείξω! Τώρα τρώω!» «Πήγαινε να ρωτήσεις το ανόητο το σκιάκτρο!» Έτσι η Φιφή άρχισε να προχωράει μέσα στο χωράφι, ενώ φανταζόταν ένα τεράστιο καρότο μεγάλο σαν πολυκατοικία μέχρι που συνάντησε το σκιάχτρο. <Συπνώ> Ξύπνα, κύριε σκιάχτρο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πήρα έναν ωραίο υπνάκο και ονειρεύτηκα γογγίλια. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Σάχνω το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου. Υποψιάζομαι ότι σου μίλησε για αυτό το άτακτο κοράκι. Μήπως ξέρεις Υποθέτω ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Θα σου πω πού θα βρει το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου, αν πρώτα μου κάνει μια χάρη. Εντάξει, τι θέλει να κάνω, Σαν σκιάχτρο που είμαι, δεν μπορώ να κουνήσω τα χέρια μου. Μπορεί να μου ξύσει τη μύτη. Εντάξει, κυρίε! Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν θέλεις να βρεις το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου, πρέπει να πας προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν η Φιφί ακολούθησε τις οδηγίες του Σκιάχτρου. Λοιπόν, θα σταματήσουμε το παραμύθι εδώ. Σου αρέσει μέχρι στιγμής. Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις για όσα είδες και άκουσες μέχρι τώρα. Όταν απαντήσεις σωστά σε αυτές τις ερωτήσεις, θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος του παραμύθιου. Ποιο ήταν το αγαπημένο φαγητό του κορακιού? Ένα, τα σκουλίκια. Δύο, τα καρότα. Ή τρία, το γρασίδι. Ένα, τα σκουλίκια. Πολύ σωστά! Τι ονειρεύτηκε το σκιάχτρο? Ένα, ότι πετούσε δύο κοράκια ή τρία γογγίλια. Τρία γογγίλια. Αυτό είναι! Τι ήθελε το σκιάχτρο να κάνει η φυφή? Ένα, να το ακολουθήσει. Δύο, να τρομάξει εκείνη τα κοράκια ή τρία, να του ξύσει τη μύτη. Τρία. Να του ξύσει τη μύτη. <Τι> Σωστά! Τι δεν μπορούσε να κάνει το σκιάχτρο? Ένα. Να κουνήσει τα χέρια του. Δύο. Να ονειρευτεί. Τρία. Να μιλήσει. Δύο. Να ονειρευτεί. Μπράβο! Άκουσε το παραμύθι πολύ προσεκτικά! Έδωσε όλε τι σωστέ απαντήσει! Τέλεια! Α συνεχίσουμε λοιπόν με το δεύτερο μέρο του παραμύθιου! Η Φιφή ακολούθησε τις οδηγίες του Σκιάχτρου μέχρι που συνάντησε ένα φράχτη. Η Φιφί δεν ήξερε προς τα που να πάει αριστερά ή δεξιά. Πω, πω, είπε. Δεν θα βρω ποτέ το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου. Τότε στο δρόμο εμφανίστηκε μία γάτα. Μιάου, τι συμβαίνει. Ψάχνω το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου, αλλά τώρα έχω χαθεί. Μη στεναχωριέσαι, εγώ ξέρω που είναι. Ακολούθησέ με! Έτσι η Φιφί ακολούθησε τη γάτα! Η γάτα περπατούσε πολύ γρήγορα και παρόλο που η Φιφί περπατάει συνήθως και εκείνη γρήγορα, δυσκολευόταν να την προφτάσει! Όταν έφτασε λοιπόν στην κορυφή του λόφου, η γάτα δεν φαινόταν πουθενά! Πω, πω Τώρα έχασα τη γάτα! Μιαου! Ώστε εκεί είσαι! Κρύβεσαι στο δέντρο! Κοίταξε ψηλά στον ουρανό. Να το μεγαλύτερο καρότο του κόσμου! Η φιφή κοίταξε προσεκτικά το τεράστιο καρότο. Ήταν μακρύ και πορτοκαλί σαν καρότο, αλλά δεν είχε καμία σχέση με καρότο. Ήταν ένα τεράστιο πορτοκαλί αεροπλάνο που πετούσε ψηλά. διάλεξε άλλη απάντηση. Τρία σε ένα θάμνο. Κρίμα! Ας ακούσουμε ξανά αυτό το κομμάτι του παραμύθιου. Πολύ σωστά! Γιατί η γάτα πίστευε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα γιγάντιο καρότο? Ένα, γιατί είχε το ίδιο χρώμα με το καρότο. Δύο, γιατί είχε γεύση καρότου. Ή τρία, γιατί ήταν Καρότο. Ένα γιατί είχε το ίδιο χρώμα με το καρότο. Σωστά! Γιατί η φυλή δυσκολευόταν να προφτάσει τη γάτα. Ένα, η φιφί περπατά πολύ αργά. Δύο, η γάτα περπατούσε πολύ γρήγορα. Ή τρία, η φυφή ήταν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσε να περπατήσει δύο, η γάτα περπατούσε πολύ γρήγορα. Μπράβο! Άκουσε το παραμύθι πολύ προσεκτικά. Έδωσε όλε τι σωστέ απαντήσει. Τέλεια! Επειδή με άκουσες τόσο προσεκτικά, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Και σαν επιπλέον βραβείο μπορείς να εκτυπώσεις αυτές τις κούκλες για να φτιάξεις τη δική σου παράσταση. Κόλλησε τις κούκλες σε ξυλάκια από γλυφιτζούρια. Μετά μπορούμε να δώσουμε μαζί μια παράσταση ή μπορείς να φτιάξεις και να παίξεις το δικό σου παραμύθι. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να εκτυπώσεις αυτές τις κούκλες. Κάνε κλικ στην εικόνα για να συνεχίσεις. Καλώ ήρθε στο σταθμό τη διασκέδαση. Πώ θα πα με το κρυφτό, Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να έχει παρατηρητικότητα για να βρει το φίλο μου τον Αλέξη και όλα τα πράγματα που έχει κρύψει. Αυτό είναι ο Αλέξη. Εδώ φαίνεται καθαρά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που αφήνει πάντα εδώ και εκεί. Το ποδηλατό του, την μπάλα του, το σάκο της γυμναστικής, το σκέιτμπορ του, και το σκύλο του το φουντούκι. Τώρα κλείσε τα μάτια σου και μέτρησε ως το πέντε μέχρι να κρυφτεί ο Αλέξης και όλα τα πράγματα που βλέπεις στην εικόνα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Εντάξει, τώρα μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου. Κοίταξε προσεκτικά την εικόνα και κάνε κλικ στον Αλέξη και στα πράγματά του όταν τα βρεις. <Κι> Δεν είναι αυτό. Συνέχισε το ψάξιμο. Νάτος, βρήκες τον Αλέξη. Φοβερό! Εγώ δεν μπορούσα να το βρω. Φοβερό! Εγώ δεν μπορούσα να το βρω. Αν καυγίσεις, ο σκύλος του Αλέξη, ο Φουντούκης, ίσως σου απαντήσει. Έχεις φοβερή όραση. Τώρα απομένουν μόνο δύο ακόμα πράγματα για να βρεις. Αυτό είναι! Μένει να βρεις μόνο ένα πράγμα ακόμα. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στα πράγματα που αναζητάς. Να ο Φουντούκης! Χαίρομαι που τον βρήκες! Τα βρήκες όλα! Τα πας πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι! Θέλεις να ψάξεις πάλι για τον Αλέξη! Κάνε κλικ τώρα στην εικόνα αν θέλεις να κρυφτεί και πάλι ο Αλέξης. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Γεια σου και πάλι. Διεσκεδάζεις? Είμαστε όλοι πολύ απασχολημένοι με τις κούκλες που φτιάχνουμε. Έφτιαξα έναν πειρατή. Γεια σας σύντροφοι. Βρήκατε κανένα θησαυρό. Ξέρω πώς θα αποκτήσουμε έναν θησαυρό. Πώς, Μίμη? Μπορούμε να ζητήσουμε από τον κόσμο να πληρώσει για να δει την παράστασή μας. Όχι, Μίμη. Η παράστασή μας γίνεται μόνο για να διασκεδάσουμε. Το ξέρω. Απλώς σκεφτόμουν το παιχνίδι μου με τα κέρματα. Στο παιχνίδι μου προσθέτουμε κέρματα. Ήθελα απλώς μερικά ακόμα κέρματα για να προσθέσω. Σου αρέσει η κούκλα Φιφί! Τα δάχτυλά μου περνάνε από τις τρυπίτσες αυτή της παλιάς κάλτσας και φαίνονται σαν τα δικά μου κουνελό μια μικρή φυφή. Ναι, είναι μια αστεία φυφή. Γεια σου φυφή, πώς είσαι. Είμαι η μικρή φυφή, είμαι μικρούλα, αλλά μπορώ να φάω πάρα πολλά καρότα. <laughs> Κι εγώ το ίδιο μικρή φυφή μπορώ κι εγώ να κάνω παράξενες φωνούλες. Θα σου κάνω τις φωνούλες των ζώων. Ουφ, 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 είναι το σκυλάκι μου. Και κυρικού. Αυτό είναι ένα κοκοράκι. Αυτό δεν ήταν ευγενικό, Ζήση. Μα προσπάθησα να κάνω το βάτραχο. Μπορείς επίσης να διασκεδάσεις παίζοντας με τα ζώα και τις κούκλες. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι θα βρεις. Αααα! φιλαράκι, είμαι κοράκι. Πάω να φέρω τη συλλογή μου από κέρματα. Γεια σου! Είμαστε έτοιμοι να μετρήσουμε κέρματα! θα παίξουμε με χρήματα της χώρας των γνώσεων. Έχω κάνει κάποιες οικονομίες. Θα χρησιμοποιήσουμε τέσσερα διαφορετικά κέρματα. Κάθε κέρμα έχει διαφορετική αξία. Αυτό είναι ένα λεπτό. Αυτό είναι ένα κέρμα των δύο λεπτών. Αξίζει δύο λεπτά. Αυτό είναι ένα κέρμα των πέντε λεπτών. Αξίζει πέντε λεπτά. Αυτό είναι ένα κέρμα των δέκα λεπτών. Αξίζει δέκα λεπτά. στο παιχνίδι μου θα σου ζητήσω μερικά χρήματα. Εσύ πρέπει να διαλέξεις τα σωστά κέρματα και να τα βάλεις στον κουμπαρά μου. Κάθε φορά που θα βάζεις ένα κέρμα στον κουμπαρά θα το βλέπεις εδώ μαζί με τον αριθμό κερμάτων που πρέπει να βρεις ακόμα. Όταν βάλεις στον κουμπαρά 8 σειρέ από κέρματα θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα όμως θέλω να μάθω πως τα πηγαίνεις με τα κέρματα αν μετράς εύκολα τα κέρματα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν είσαι άσο στο μέτρημα των κερμάτων, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Το παιχνίδι είναι εύκολο. Θα σου ζητήσω μερικά κέρματα. Να τα κέρματα από τα οποία μπορείς να διαλέξεις. Κάνε κλικ και σύρε τα σωστά κέρματα στον κουμπαρά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Διάλεξε ένα κέρμα των 10 λεπτών. Το πέτυχε! Να ένα κέρμα των 10 λεπτών. Τώρα βρες ένα άλλο. Διάλεξε 4 κέρματα αξίας 8 λεπτών. αυτό δεν είναι το κέρμα που θέλω. Διάλεξε ένα άλλο. Έβαλες πέντε λεπτά. Μου χρειάζονται τρία λεπτά ακόμα. Έβαλες έξι λεπτά. Μου χρειάζονται δύο λεπτά ακόμα. Δοκίμασε ένα χρειάζομαι δύο κέρματα. Γι' αυτό πρέπει να διαλέξεις ένα κέρμα με μικρότερη αξία από αυτό. Έβαλες 7 λεπτά. Μου χρειάζεται ένα λεπτό ακόμα. Πολύ σωστά! τρία κέρματα του ενός λεπτού συν πέντε λεπτά κάνουν οκτώ λεπτά. Διάλεξε πέντε κέρματα αξίας επτά λεπτών. Έβαλες ένα λεπτό. Μου χρειάζονται έξι λεπτά ακόμα. έβαλες τρία λεπτά. Μου χρειάζονται τέσσερα λεπτά ακόμα. Έβαλες τέσσερα λεπτά. Μου χρειάζονται τρία λεπτά ακόμα. Έβαλες πέντε λεπτά. Μου χρειάζονται δύο λεπτά ακόμα. Πολύ σωστά! Δύο κέρματα των δύο λεπτών κάνουν τέσσερα λεπτά. Και τρία κέρματα του ενός λεπτού αξίζουν τρία λεπτά. Τέσσερα συν τρία κάνει επτά. Διάλεξε δύο κέρματα αξίας δέκα λεπτών. Έβαλες πέντε λεπτά. Μου χρειάζονται πέντε λεπτά ακόμα. Πέντε λεπτά και πέντε λεπτά κάνουν δέκα λεπτά. Διάλεξε πέντε κέρματα αξίας εννέα λεπτών. έβαλες ένα λεπτό. Μου χρειάζονται οκτώ λεπτά ακόμα. Έβαλες τρία λεπτά. Μου χρειάζονται έξι λεπτά ακόμα. Έβαλες πέντε λεπτά. Μου χρειάζονται τέσσερα λεπτά ακόμα. Έβαλες επτά λεπτά. Μου χρειάζονται δύο λεπτά ακόμα. Δύο λεπτά συν δύο λεπτά κάνουν τέσσερα λεπτά. Συν δύο λεπτά ακόμα κάνουν έξι λεπτά. Συν ακόμα δύο λεπτά κάνουν οκτώ λεπτά. Αν προσθέσεις ακόμα ένα λεπτό θα έχεις εννέα λεπτά. Διάλεξε τέσσερα κέρματα αξίας 9 λεπτών. Έβαλες 2 λεπτά. Μου χρειάζονται 7 λεπτά ακόμα. Έβαλες 7 λεπτά. Μου χρειάζονται 2 λεπτά ακόμα. Έβαλες 8 λεπτά. Μου χρειάζεται ένα λεπτό ακόμα. Πέντε λεπτά συν δύο λεπτά κάνουν επτά λεπτά. Συν δύο κέρματα του ενός λεπτού κάνουν 9 λεπτά. Έχεις δει το καταπληκτικό κόλπο μου με το κέρμα. Φοβερό έτσι διάλεξε τέσσερα κέρματα αξίας 7 λεπτών. Έβαλες δύο λεπτά. Μου χρειάζονται πέντε λεπτά ακόμα. Έβαλες τέσσερα λεπτά. Μου χρειάζονται τρία λεπτά ακόμα. Έβαλες έξι λεπτά. Μου χρειάζεται ένα λεπτό ακόμα. Δύο κέρματα των δύο λεπτών κάνουν τέσσερα λεπτά και άλλα δύο κάνουν έξι λεπτά. Πρόσθεσε ένα λεπτό ακόμα και έχει 7 λεπτά. Διάλεξε τρία κέρματα αξία 7 λεπτών. Έβαλες 5 λεπτά. Μου χρειάζονται 2 λεπτά ακόμα. Έβαλες έξι λεπτά. Μου χρειάζεται ένα λεπτό ακόμα. Δύο κέρματα του ενός λεπτού και πέντε λεπτά κάνουν εφτά λεπτά. Ο κουμπαράς μου γέμισε. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες με τα κέρματα. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις να προσθέσεις μερικά κέρματα ακόμα? Κάνε κλικ στον κουμπαρά αν θέλεις να παίξεις ξανά. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Νιάου, νιάου. Να είμαστε πάλι έτοιμοι για το κουκλοθέατρο. Γεια σου, Φιφί. Γεια σου, γατούλα! Γεια σου, Σίχη! Γεια σου! Ζήση! Γεια σου! Γεια σου, γατούλα! Γεια σου και σένα, Μίμη! Μίμη! Πού είναι ο Μίμης? Εδώ είμαι! Σου αρέσει πολύ να παίζεις με τις κούκλες, Μίμη! Μπορώ να λάβω κι εγώ μέρος σε ένα παραμύθι με τη μικρή Φιφή! Αν θέλεις! σκέφτηκα ένα παραμύθι όπου η Φιφή ψάχνει για ένα γιγαντιαίο καρότο. Έχω μερικές κούκλες ζωάκια που μπορεί να χρειαστεί στο παραμύθι σου, Φιφή. Ευχαριστώ, Ζήση. Υπάρχουν μερικά ζωάκια και στο παζλ. Κάνε κλικ στον καθένα από εμάς για να παίξεις τα παιχνίδια μας και να κερδίσεις κομμάτια από το παζλ με τη ζούγκλα. πρέπει να υποκλίνεσαι όταν συναντάς τη βασίλισσα. Ας φτιάξουμε μερικές κούκλες παρέα. Γεια σου, μπορούμε να ντύσουμε πολλές από τις κούκλες μου για την παράσταση που θα γίνει αργότερα. Όμως μου φαίνεται πως έχω μπερδέψει τα ρούχα κάθε κούκλας. Μπορείς να με βοηθήσεις διαλέγοντας τα ρούχα που πρέπει να φορέσουν τρεις διαφορετικές κούκλες. Τα ρούχα κάθε κούκλας μπερδεύτηκαν. Εγώ θα σου πω πώς θέλω να ντύσεις την κούκλα και μετά εσύ θα βρεις τα κατάλληλα ρούχα για να την ντύσεις. Το κοστούμι κάθε κούκλας έχει τέσσερα κομμάτια. Κάνε κλικ στο κομμάτι του κοστούμιου που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και σύρετο το στην κούκλα. Όταν ολοκληρώσεις το ντύσιμο της κούκλας, κάνε κλικ στο κεφάτο τζόκερ στη γωνία. Αν όμως κάποιο από τα κομμάτια του κοστούμιου δεν είναι το σωστό, θα επιστρέψει στη θέση του και θα πρέπει να βρεις κάποιο άλλο κομμάτι για την κούκλα σου. Επειδή πρέπει να ντύσεις τρεις κούκλες για την παράσταση, καλύτερα να αρχίσεις αμέσως. Όταν ντύσεις τρεις από τις κούκλες, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, θα ήθελα να ντύσεις αυτή την κούκλα πειρατή. Μπορείς να βρεις όλα τα ρούχα του πειρατή. Οχο! 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 Ορίστε, τώρα η κούκλα είναι ντυμένη και έτοιμη για την παράσταση. <Για> Γεια σας σύντροφοι, ο πειρατής που έντυσες είναι φοβερός. <Για> <Για> Θέλεις να φτιάξεις μία πραγματική κούκλα και να παίξεις μαζί της. Εκτύπωσε την κούκλα σου και μετά τη και κόλλησέ τη με σελοτέιπ στην άκρη ενός χάρακα. Μπορείς να εκτυπώσεις πολλές κούκλες και να φτιάξεις το δικό σου κουκλοθέατρο. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης τώρα και εκτύπωσε την κούκλα σου. Ή κάνε κλικ στην κούκλα για να συνεχίσεις. Μπορείς να ντύσεις αυτή την κούκλα καουμπόι. Πρέπει να βρεις όλα τα ρούχα του καουμπόι. Ιχα! Ορίστε! Τώρα η κούκλα είναι ντυμένη και έτοιμη για την παράσταση. Να ένας μάγκας καουμπόης φίλε! <laughs> Θέλεις να φτιάξεις μία πραγματική κούκλα και να παίξεις μαζί της! Εκτύπωσε την κούκλα σου και μετά κόψτη και κόλλησέ τη με σελοτέιπ στην άκρη ενός χάρακα. Μπορείς να εκτυπώσεις πολλές κούκλες και να φτιάξεις το δικό σου κουκλοθέατρο. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης τώρα και εκτύπωσε την κούκλα σου. Ή κάνε κλικ στην κούκλα για να συνεχίσεις. Αυτή η κούκλα πρέπει να ντυθεί αστροναύτης. Μπορείς να βρεις όλα τα ρούχα του αστροναύτη. Ελίφθη. Τα πας πολύ καλά. Ένα όμως από τα κομμάτια δεν ήταν το σωστό. Μπορείς να βρεις το τελευταίο κομμάτι του κοστούμιου. Ορίστε! Τώρα η κούκλα είναι ντυμένη και έτοιμη για την παράσταση. Ο έλεγχος εδάφους λαμβάνει. Εδώ αστροναύτης νούμερο 1. Τέλος. Συγχαρητήρια, έντισε τέλεια τρεις κούκλες. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Θέλεις να φτιάξεις μία πραγματική κούκλα και να παίξεις μαζί της. Εκτύπωσε την κούκλα σου και μετά κόψτη και κόλλησέ τη με σελοτέιπ στην άκρη ενός χάρακα μπορείς να εκτυπώσεις πολλές κούκλες και να φτιάξεις το δικό σου κουκλοθέατρο. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης τώρα και εκτύπωσε την κούκλα σου. Ή κάνε κλικ στην κούκλα για να συνεχίσεις. Αν θέλεις να ντύσεις μερικές κούκλες ακόμα, κάνε κλικ στην κούκλα τώρα ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Τέλεια! Ας δίσουμε μερικές ακόμα κούκλες. Λοιπόν, θα ήθελα να ντύσεις αυτή την κούκλα πειρατή. Μπορείς να βρεις όλα τα ρούχα του πειρατή. Οχο! 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 Ορίστε, τώρα η κούκλα είναι ντυμένη και έτοιμη για την παράσταση. <Για> Γεια σας σύντροφοι, ο πειρατής που έντυσε είναι φοβερός. <Για> <Για> Θέλεις να φτιάξεις μία πραγματική κούκλα και να παίξεις μαζί της. Εκτύπωσε την κούκλα σου και μετά κόψτη και κόλλησέ τη με σελοτέιπ στην άκρη ενός χάρακα μπορείς να εκτυπώσεις πολλές κούκλες και να φτιάξεις το δικό σου κουκλοθέατρο. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης τώρα και εκτύπωσε την κούκλα ή κάνε κλικ στην κούκλα για να συνεχίσεις. Μπορείς να βρεις όλα τα ρούχα της πριγκίπισσας και να ντύσεις την κούκλα πριγκίπισσα. Ορίστε, τώρα η κούκλα είναι ντυμένη και έτοιμη για την παράσταση. Μπορείς επίσης να διασκεδάσεις παίζοντας με τα ζώα και τις κούκλες. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι θα βρεις. Έφτιαξα πολλές κούκλες και μάσκες για τη σημερινή μας παράσταση. Έφτιαξα μία μάσκα πειρατή, μία βασίλισσα. Μου αρέσει η μάσκα που φοράς τώρα, Σίση. Δεν φοράω μάσκα, Φιφί. Α, με πειράζει! <laughs> Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου διαλέγοντας τα σωστά ρούχα για διαφορετικές κούκλες. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι κοστούμια και κούκλες. Ουφ, ουφ. Η μαριονέτα μου είναι φοβερή. Είναι σαν να έχω αληθινό σκυλάκι και να το πηγαίνω βόλτα. Θα είναι το αστέρι της παράστασης. Ξέρετε, ακόμα και στα ζώα αρέσει να παίρνουν μέρος σε παραστάσεις. Τι εννοεί Ζήση, να παίζουν ρόλους και να τραγουδούν. Σε ορισμένα ζώα όπως τα πουλιά αρέσει να τραγουδούν. Σε άλλα ζώα αρέσει να κάνουν φιγούρα δείχνοντας τα όμορφα φτερά τους ή να χορεύουν. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι «Τα ζώα που κάνουν φιγούρα». Ας γνωρίσουμε μερικά ζώα που κάνουν φιγούρα. <Κι> Γεια σου! Θα σου μιλήσω για πολλά όμορφα ζώα. Όλα έχουν κάτι κοινό. Τους αρέσει να κάνουν φιγούρα. Πριν όμως σου μιλήσω για αυτά, θέλω να βάλεις στη σωστή θέση τα κομμάτια του πάζλ ένα καταπληκτικό πλάσμα. Είναι ένας βάτραχος. Έφτιαξα ένα παζλ με την εικόνα κάθε ζώου. Μετά ανακάτεψα όλα τα κομμάτια. Θέλω να βάλεις όλα τα κομμάτια στη σωστή τους θέση για να φτιάξεις το παζλ. Έτσι. Όταν τελειώσεις το παζλ θα σου πω τι φιγούρα κάνει αυτό το πλάσμα πρέπει να φτιάξεις τρία παζλ για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Εντάξει, μπορείς να φτιάξεις το παζλ. Ωραία! Σωστά! Μπράβο! Ξέρεις ότι οι μέλισσες χορεύουν υπέροχα. Όταν μια μέλισσα επιστρέφει στο μελίσι, χορεύει ένα χορό. Οι υπόλοιπε μέλισσες την παρακολουθούν προσεκτικά γιατί ο χορός της τους δείχνει πού βρίσκονται τα πιο γλυκά λουλούδια. Ξεκινάμε! Μπορείς να βάλεις στη σωστή θέση τα κομμάτια του παζλ που ανακάτεψα εδώ. <στολίγι> Ωραία! <στολίγι> Ωραία! <στολίγι> Καταπληκτικό! Το έφτιαξε. Το παγόνι τρελαίνεται να κάνει φιγούρα. Ανοίγει σαν βεντάλια την ουρά του με τα χρυσαφιά, μπλε και πράσινα φτερά που λαμπυρίζουν. Καθένα από αυτά τα φτερά έχει στην άκρη του ένα σχέδιο που μοιάζει με μάτι. Το παγόνι έχει επίσης στο κεφάλι του ένα στέμα από φτερά. Ξεκινάμε. Φτιάξε το παζλ. Ωραία. Σωστά. Τέλεια. Έφτιαξες το παζλ. Ο γορίλας είναι δυνατό ζώο. Όταν θέλει να κάνει φιγούρα, στηρίζεται στα πίσω πόδια του, χτυπάει το στήθος του και φωνάζει δυνατά. Πω πω, τι φιγούρα τζεις. <Κι> Μπράβο, έφτιαξες και τα τρία παζλ. Τώρα μπορείς και εσύ να κάνεις φιγούρα γιατί κέρδισες ένα κομμάτι του παζλ. <Κι> Αν θέλεις να φτιάξεις μερικά ακόμα καταπληκτικά παζλ με ζωάκια, κάνε κλικ πάνω μου. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Ξεκινάμε. Φτιάξε το παζλ. Σωστά! Σωστά! Καταπληκτικό! Το έφτιαξες! Αυτό το πουλί λέγεται τσίχλα. Της αρέσει να κάθεται στις κορυφές των δέντρων και να τραγουδά. Η τσίχλα είναι μια στάρ του τραγουδιού στον κόσμο των πουλιών και της αρέσει πολύ να κάνει φιγούρα. <Ρι> Ξεκινάμε. Μπορείς να βάλεις στη σωστή θέση τα κομμάτια του παζλ που ανακάτεψα εδώ. <Ρι> Ωραία! <Ρι> Ωραία! Όταν αυτό το βατρεχάκι κοάζει, κάνει πραγματικά φιγούρα. Φουσκώνει σαν μπαλόνι το θύλακα που έχει κάτω από το στόμα του και προσπαθεί να κάνει κουάξ, κουάξ, πιο δυνατά από τους υπόλοιπους βάτραχους που βρίσκονται γύρω του. <Ρι> Εντάξει, μπορείς να φτιάξεις το πάζλ. Σωστά! Ωραία! Τέλεια! Έφτιαξες το παζλ! Για να κάνει φιγούρα στις υπόλοιπες πηγολαμπίδες, αυτό το έντομο φωτίζει ένα τμήμα του σώματός του όπως μια ηλεκτρική λάμπα. Ορισμένες πηγολαμπίδες μάλιστα μπορούν να αλλάξουν το χρώμα αυτού του φωτεινού τμήματος εκπέμποντας πορτοκαλί χρώμα όταν πετάνε και πράσινο χρώμα όταν βρίσκονται στο έδαφος. Μπράβο! Έφτιαξες και τα τρία παζλ! Έχω μια εικόνα με ένα παγόνι που ποζάρει και είναι τέλεια για εκτύπωση. Γιατί δεν διακοσμείς τα φτερά του κολώντας πάνω τους κομματάκια από αλουμινόχαρτο ή περιτυλίγματα από καραμέλα. Για να εκτυπώσεις την εικόνα κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της εκτύπωσης. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να φτιάξεις ένα παζλ για να μάθεις για τα ζωάκια που κάνουν φιγούρα. Μου αρέσει το κουκλοθέατρο! Μπορεί κανείς να σκαρφιστεί απίθανες ιστορίες και να γίνει ό,τι θέλει! Μπορείς να πάρεις μέρος κι εσύ! Κάνε κλικ τριγύρω και δες τι συμβαίνει! Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ! Κοίτα! Έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του! Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί! Σωστά! Καλά τα κατάφερες! Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο πάζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι! Μπράβο! Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο πάζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Ωραία! Το τέριαξες πολύ σωστά! Να! άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Σωστά. Καλά τα κατάφερες. Συγχαρητήρια. Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα για εξερεύνηση. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γονώσεων.